Δύο λόγια για τον προϋπολογισμό. Είναι ο 12ος που ψηφίζω, που συμμετέχω στα δημοτικά συμβούλια. Πραγματικά είναι ένας ρεαλιστικός προϋπολογισμός και γι' αυτό που χαίρομαι που δεν έχει αυξήσεις. Γιατί κακά τα ψέματα όλοι και όλοι μας διαπιστώσαμε τελευταία τις αυξήσεις στα νοικοκυριά που έχει γίνει μέσω της ΔΕΗ. Φανταστείτε και σε ένα δήμο κάτι αντίστοιχο συμβαίνει με τη ΔΕΗ που έχουν αυξηθεί πάρα πολύ η χιλοβατόρα και τα τιμολόγια. Και νιώθω χαρούμενος πραγματικά γιατί δεν είναι εύκολο να προχωρά σε αυξήσεις και καμιά δημοτική αρχή δεν θέλει να το κάνει. Που καταφέρνουμε και διαχειριζόμαστε και τα σκουπίδια και τον ηλεκτροφωτισμό και στην ίδρυυση και στον φωτισμό χωρίς να προβαίνουμε σε αυξήσεις. Είναι ένα μεγάλο επίτευγμα, τα είπε και ο κύριος Δήμαρχος προηγουμένως, δεν θέλω να επαναλαμβάνω. Και το οριζόντιο τέλος που βάλαν το ταφί στο εικοσάρικο αυτό είναι ένα πρόβλημα που θα το αντιμετωπίσουμε του χρόνου. Δυστυχώς, αλλά είμαστε ευτυχείς που καταφέραμε να κλείσουμε τον προϋπολογισμό μας και για το επόμενο έτος και πιστεύω και για το μεθεπόμενο δεν θα προχωρήσουμε σε αυξήσεις. Δεν θέλω να επαναλάβω, τα είπαν οι προλαλήσαντες πάρα πολύ ωραία και ο κύριος Δήμαρχος και ο κύριος Γαζής. Εγώ θα πω 5 πραγματάκια στον τομέα ευθύνης που έχω. Ανεπιτήρητα κατά 90% ένα από τα δύο μεγαλύτερα προβλήματα που είχε ο Δήμος ήταν τα σκουπίδια και τα ανεπιτήρητα. Το πρόβλημα αυτό το έχουμε λύσει. Είπα και προηγουμένως, στο επόμενο συμβούλιο θα αναφερθώ πιο λεπτομερώς. Τη φετινή χρονιά διαθέσαν περίπου 30.000, την πρώτη χρονιά διαθέσαμε 40, άρα έχουμε τα δύο χρόνια διαθέσει 70.000 για τα ανεπιτήρητα και έχουμε στον προϋπολογισμό μας μέσα περάσει για το επόμενο χρόνο για το σταυλισμό που είπαμε τα 7.200 και περίπου άλλα 25.000 που είναι σε περίπτωση που συλλάβουμε ανεπιτήρητα ή επιτηρούμενα ζώα θα μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Δυστυχώς τα ανεπιτήρητα το λύσαμε το θέμα, αντιμετωπίζουμε ένα μεγάλο πρόβλημα με τα επιτηρούμενα. Αντιμετωπίσαμε στην εγκλωβή χορτάτα ένα τεράστιο πρόβλημα, εκεί πιέσαμε τον χτινοτρόφο, τα πήγε στο Μεγανήσι, έχουμε ηρεμήσει αυτή τη στιγμή. Το άλλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε είναι στον Αηλία, Μανάση εκεί πέρα. Θα δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε με την ερχομό του νέου χρόνου. Και όπως είπα, περισσότερα θα πω, αυτή τη στιγμή στο Σταύλο δεν υπάρχει κανένα ζώο και θα αναφερθώ λεπτομερώς γιατί είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία του Δήμου, ένα πρόβλημα χρόνιο 14 χρονών, σε 18 μήνες καταφέραμε και το λύσαμε. Και αυτό οφείλεται στη Δημοτική Αρχή και θέλω να ευχαριστήσω και τον Δήμαρχο γιατί ό,τι χρήματα χρειαστήκαμε τα είχαμε, ό,τι βοήθειες τις είχαμε και αυτά τα χρήματα όπως ξέρετε είναι από ιδίους πόρους και δεν περισσεύουν εύκολα. Πάμε στα Δέσποτα. Στα Δέσποτα φέτος είχαμε το μεγαλύτερο προϋπολογισμό όλων των τελευταίων 10 ετών. Φτάσαμε στα 51.000, τα απορροφήσαμε όλα, απορροφήσαμε τα 46. Τα 5.000 που είχαμε βάλει για τροφές, ενώ κάναμε το διαγωνισμό και βγήκε ο ανάδοχος, στο τέλος δεν υλοποιήθηκε, διότι ο ανάδοχος έκανε πίσω και παραιτήθηκε το διαγωνισμό. Προχωρήσαμε βέβαια εκ των υστέρων σε άλλες 7.000 που πήραμε, που και τα διανέμαμε σιγά σιγά. Έχουμε προβλέψει για φέτος, για το 2021 κάναμε 4 δράσεις τήρωσης εμβολιασμού τσιπάκια. Μοιράσαμε 7.000 τροφές που θέλω να το πω και αυτό. Για πρώτη φορά η Δημοτική Αρχή τα δύο χρόνια 2020-2021 μοίρασε τροφές στα Δέσποτα και στους ζωόφυλους. Δεν είχε ξαναγίνει αυτό τα προηγούμενα χρόνια. Ήταν και αυτό. Προχωρήσαμε σε όλες τις συμβάσεις που είναι απαραίτητες για να λειτουργήσει ο Δήμος γιατί δυστυχώς ο εισαγγελέας είναι από πάνω. Όσο και κάναμε τις απαραίτητες συμβάσεις για την περισυλλογή των αδέσποτων, σύμβαση με ιδιώτη κτηνίατρο 10.000 που αφορούσε και τα σκυλάκια και τα γατάκια, κάναμε δράσεις 15.000 στηρώσεις, τροφές 7.000, αγορά εμβόλια 3.000 και ένα αίτημα των φυλόζωων
Είχαμε δύο αιτήματα, ένα να το πορτώνει, το κάναμε και αυτό, και αγοράζουμε και ένα κοντέινερ, το περιμένουμε από μέρα σε μέρα, έχει κοπεί, έχει βγει ο ανάδοχος, έχει κόψει και το τιμολόγιο, είμαστε όλα να τον πληρώσουμε 8.000, ένα αίτημα των ζωόφυλων για αποκατάσταση των ζώων, ένα κοντέινερ που θα συμπληρώσει το Δημοτικό Κτηνιατρίο. Πέρυσι ολοκληρώσαμε στο Δημοτικό Κτηνιατρίο, το εξοπλίσαμε, το μεταφέραμε, δεν θέλω να τα ξαναπώ, τα έχω ξαναπεί, δεν θέλω να επανέλθω στα ίδια. Αλλά ο προϋπολογισμός για τα δέσποτα ήταν ο μεγαλύτερος ο φετινός, και παρόλα αυτά έχουμε και ορισμένους που γκρινιάζουν. Που γκρινιάζουν και τα δύο χρόνια αυτά ποτέ δεν ήταν ευχαριστημένοι. Ποτέ δεν είπανε ένα, δεν θέλουμε τον μπράβο, δεν το θέλουμε. Εμείς κοιμόμαστε ήσυχοι, έχουμε τη συνείδησή μας ήσυχη. Προχωράμε αυτά μπροστά, μπορούμε να κάνουμε. Προχωράμε μπροστά, ευτύχη. Προχωράμε μπροστά. Έτσι, συμφωνώ, Δήμαρχε. Λοιπόν, πάμε στα νεκροταφεία. Δεν είναι ευχάριστο που θα το πω. Έχουμε κάνει πολλές παρεμβάσεις. Έχουμε κάνει σε 8 νεκροταφεία παρεμβάσεις. Το νεκροταφείο της Λευκάδος το παραλάβαμε σε μια, θα το πω, όχι πάρα πολύ καλή κατάσταση. Μπορεί να το επισκεφτεί οποιοδήποτε να δει. Έχουμε κάνει διαδρόμους κοντά στα 500 μέτρα. Έχουμε βάλει παγκάκια, έχουμε βάψει την εκκλησία. Κάναμε και τουαλέτες που δεν υπήρχαν ποτέ και είναι έτοιμες αυτή τη στιγμή. Να τις παραδώσω και στον ιερέα και στον κόσμο που επισκέπτει το νεκροταφείο. Καινούργιες τουαλέτες που δεν υπήρχαν ποτέ στο νεκροταφείο. Έχουμε 3500 έτοιμη μελέτη για 5 νεκροταφεία, Καριώτες, Κατούνα, Νιδρή, Περιγιάλη και Κάβαλο. Αυτή η μελέτη είναι έτοιμη, έχουμε 3500 αντιπίστωση και μέσα στο πρώτο τετράμινο θα έχει ολοκληρωθεί. Κάναμε παρεμβάσεις Εύγυρο και Βουρνικά και η μεγάλη παρέμβαση που γίνει στο νεκροταφείο Λευκάδος. Πληκτιοτροφία, να μην καθυστερώ, τα είπε και ο κύριος Δήμαρχος. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι που εντάχθηκε ο Αυλέμωνας, γιατί είναι μεγάλος πλούτος για Λευκάδα τα ιχθυοτροφία. Συν την αγωνιώδη προσπάθεια της τεχνικής υπηρεσίας μέχρι χθες το μεσημέρι για να υποβάλουμε την αναμορφωθήσα πρόταση που θα γίνει αύριο, περάσει από την Οικονομική Επιτροπή. Μέχρι το μεσημέρι χθες δουλευόταν αυτό, επικοινωνία με την κυρία Σερή, τον κύριο Ασπιώτη και τη διαχειριστική απάνω για τα 800 χιλιάρικα. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι για όλα αυτά που θα επενδυθούν, σύν αυτά τα 213 που βρήκαμε από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, και προχωράμε. Λίντερ, έχουμε την έγκριση των 6 παιδικών χαρών. Έχουμε στείλει τα τεύχη δημοπράτηση στη διαχειριστική και περιμένουμε για δημοπράτηση. Είναι 6 παιδικές χαρές που είναι σε 4 χωριά και 2 στην πόλη, αν θυμάμαι καλά. Παράλληλα, έχουν εγκριθεί τα ιδιωτικά έργα. Είχανε, για να θυμίσω, υποβληθεί 31 με 32 προτάσεις από τη Λευκάδα. Περίπου στις 15 είναι εγκεκριμένες, αλλά έχουν πάει στη έχω τα αποτελέσματα, δεν μπορώ να τα ανακοινώσουμε ακόμη, γιατί περιμένουμε από τη διαχειριστική τα τελικά αποτελέσματα. Γαλάζιες σημαίες υποβάλαμε την πρότασή μας, έχουμε γράψει και στον προϋπολογισμό για 7 σημαίες. Τους ναυαγοσώστες που είπε ο κύριος Δήμαρχος, 170.000, 100 πάλι γι' αυτό από ιδίους πόρους, δύσκολα τα πράγματα, 5 παραλίες την επόμενη χρονιά. Το δίκτυο, με το δίκτυο Δάφνη θέλω να ενημερώσω, μας έχει εγκριθεί ένα λεωφορείο, έχουμε καταφέρει και εγκρίναμε ένα λεωφορείο ηλεκτροκίνητο. Αυτό για ενημέρωση δημοπρατείται τώρα στο Γενάρη και από ό,τι με έχει πληροφορήσει το δίκτυο Δάφνη, πιστεύουμε στο πρώτο εξάμηνο θα το έχουμε. Και έχουμε και κάνει την προγραμματική για τα μονοπάτια για να υποβάλουμε πρόταση περίπου 500.000. Και τέλος, το δίκτυο ρέκορ, το ρέκορ, το πρόγραμμα το ολοκληρώσαμε. Δεν χάσαμε ούτε μία δραχμή. Όλο τα χρήματα τα απορροφήσαμε μέχρι τελευταίας δραχμής. Και τέλος, το ναό Σκένα θα θέλαμε να το βάλουμε στον προϋπολογισμό όπως το έχει υποσχεθεί ο κύριος Δήμαρχος. Έχουμε βρει τη μελέτη, θα την επικυρωποιήσουμε και πιστεύω στην αναμόρφωση την πρώτη που θα κάνουμε εκεί πέρα θα μπει το απαιτούμενο ποσό για να αποκαταστήσουμε και τον ναό. Αυτά θέλω να πω. Σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Τέλος θέλω να ευχαριστήσω τον προγραμματισμό, το τομέα ανάπτυξης και οικονομίας και την πολιτική προστασία του μισό κομμάτι που έχω, τους υπαλλήλους, για την πολύ καλή συνεργασία που είχα αυτά τα 2,5 χρόνια. Επειδή τελειώνει και η θητεία μας κοντά κοντά τώρα
σε δύο μέρες, όπως είπε και ο φίλος Μωτάς ο Γαζής, να τους ευχαριστήσω για τη συνεργασία, για τα καλά μας, τα κακά μας. Κάναμε μια προσπάθεια, δεν τα κάναμε όλα τέλεια, αλλά πιστεύω δουλέψαμε ευσυνείδητα και κάποια πράγματα μέσα από τη δουλειά μας πιστεύω έχουν βγει και έχουν αποτυπωθεί. Ευχαριστώ πολύ.